Πηγαίνω αμέσως στον οικονομολόγο, τον κύριο Καζάκη, τον Δημήτρη Καζάκη, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αν θέλετε έτσι σύντομα, εχθές έγινε αυτή η συνάντηση, η πολυαναμενόμενη συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Τροϊκανούς. Ναι. Τα θέματα που έδωσε ο Πρωθυπουργός λίγο πολύ είναι γνωστά. Δηλαδή η μείωση του ΦΠΑ από τη μία, έτσι δεν είναι, το θέμα του χαρατσιού από την άλλη. Ναι. Δύο-τρία άλλα ζητήματα τεχνικού ενδιαφέροντος και βέβαια συμφώνησαν ότι διαφωνούν, απεχώρησαν, που σημαίνει ότι οι Τροϊκανοί δεν δέχτηκαν τα αιτήματα του Έλληνα Πρωθυπουργού. Δεν εξηγείται διαφορετικά. Η εκτίμησή σας ποια είναι? Νομίζω ότι είναι πρόκειται για ένα θέατρο. Απλούστατα θα ανακοινωθούν αυτά που έχουν συμφωνηθεί αμέσως μετά τις Βρυξέλλες. Δηλαδή νέα μέτρα. Βέβαια, έχουν, μα υπάρχει το πρόβλεψη στο πρόγραμμα 8,8 δις μέχρι το τέλος του 2013. Μάλιστα. Φυσικά, προφανώς νέα μέτρα. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή τα δημοσιονομικά πάνε κατά διαόλου. Έχουν σοβαρό πρόβλημα. Έχουμε υστέρηση μεγάλη. Βεβαίως. Και είναι λογικό, μα δεν είναι κάτι παράλογο. Από τη στιγμή που η αγορά πεθαίνει, από πού θα εισπράξουν? Και με δεδομένο βεβαίως ότι η φοροδοτική ικανότητα του ελληνικού πληθυσμού είναι πλέον αρνητική, δεν είναι απλά μηδενική, είναι αρνητική. Είναι αρνητική όντως. Και ακόμη και αν, επειδή οι πληστηριασμοί πλέον έχουν πάρει μορφή καταιγίδας, και πάλι οι πληστηριασμοί δεν βγάζουν, δεν αποδίδουν άσοδα. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Οπότε έχουν ένα τρομακτικό πρόβλημα δημοσιονομικό. Το ξέρανε εξ αρχής. Απλούς από τα απλά πρέπει να ξεγελάσουμε τον κόσμο να νομίζει ότι τέλος πάντων, ρε παιδί μου, θα υπάρχει κάποια ελπίδα προς το τέλος του 2013. Ναι. Τίποτα δεν πρόκειται να υπάρξει. Ίσα-ίσα, αυτή τη στιγμή σας λέω ότι είναι με 7-8% η ύφεση τρέχει αυτό το χρόνο. Είναι πάνω από 7 δηλαδή. Ναι, είναι πάνω από 7. Λοιπόν, το που τρέχει η ύφεση. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή τα μεγάλα επιμελητήρια, με εξαίρεση το γερμανικό, το ελληνογερμανικό επιμελητήριο, σηκώνονται και φεύγουν. Χθες, νομίζω χθες, προχθές ή την προηγούμενη εβδομάδα, έφυγε το ελληνοσουηδικό επιμελητήριο. Για ποιο λόγο, κύριε Καζάκη? Ο λόγος είναι απλώς. Δεν περιμένουν οικονομική σταθεροποίηση, να το πούμε έτσι, τουλάχιστον για την επόμενη πενταετία. Όταν σου λέει μία έκθεση, βλέπαμε τις προάλλες, νομίζω πριν 2-3 μέρες, αυτή την έκθεση. Νομίζω ότι ήταν του Οικονομικού Μελητηρίου, ναι. Αν θυμάμαι καλά, ναι. Όπου λέει ότι τα επίπεδα ανεργίας στην Ελλάδα θα φτάσουν σε εκείνα του 2008 το 2028. Ναι, και αυτό αυθαίρετο είναι. Αυθαίρετο. Αυθαίρετο είναι. Δεν μπορείς να το ξέρεις σε τέτοιες συνθήκες από επένδυση ελληνικής οικονομίας. Ναι. Κανένας δεν μπορεί να το ξέρει, δεν μπορεί να υπάρξει πρόβλεψη. Μα υπ' αυτήν την έννοια, ούτως ή άλλως το περιβάλλον είναι καταστροφικό. Ναι. Συνεχίζουμε λοιπόν να μπαίνουμε ακόμα πιο βαθιά στο δάσος. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε τι γίνεται. Ναι. Δεν μπορεί να γίνει οτιδήποτε σε αυτές τις συνθήκες εάν δεν αλλάξουν οι βασικοί όροι λειτουργίας οικονομίας και οι δεσμεύσεις της. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε τη δέσμευση να πληρώνουμε ένα συγκεκριμένο χρέος. Έστω και αν εμφανίζεται μειωμένο, που δεν είναι μειωμένο ουσιαστικά, γιατί αν το πάρουμε συγκριτικά με τη συρρήκνωση ελληνικής οικονομίας, το χρέος παραμένει πάρα πολύ ψηλό. Λοιπόν, και από την άλλη, να έχουμε κυριολεκτική κατάρρευση. Να σας πω μόνο ότι αυτή τη στιγμή το επίπεδο επενδύσεων της ελληνικής οικονομίας είναι στο 14% του ΑΕΠ, όταν το 2007 ήταν στο 26%. Ναι. Λοιπόν, σε τέτοιες συνθήκες, πώς είναι δυνατόν να μιλάμε για ανάκαμψη ή οτιδήποτε? Και η παραδοχή ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα είναι και το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση, φυσικά με εντολή από την Τρόικα και τους δανειστές, έχει ρίξει όλο το βάρος της στο ξεπούλημα, στις περίφημες ιδιωτικοποιήσεις. Οι ιδιωτικοποιήσεις κάνεις όταν δεν περιμένεις κανένας είδους άλλη επένδυση. Και τέλος πάντων, τι ιδιωτικοποιήσεις είναι αυτές? Δεν είδαμε καμία να προχωράει. Μα αυτές οι ιδιωτικοποιήσεις, ναι, έχουμε δει τις σκουριές στη Χαλκιδική. Την προσπάθεια ξεπουλήματος του χρυσού στη δική σας περιοχή με τους όρους που όλοι γνωρίζουν πλέον. Ναι. Στην ουσία, έχουμε de jure ή de facto επιβολή ειδικών οικονομικών ζωνών. Στην πραγματικότητα, στις σκουριές, τι έχουμε? Ένα νέο κράτος.
το οποίο διοικείται αφανώς, από ποιον δεν ξέρουμε, προφανώς από τους επενδυτές, σε βάρος του ντόπιου πληθυσμού. Ναι. Και μάλιστα με χοντροειδέστατο τρόπο, όπως όλοι μαθαίνουμε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, έχουμε κάποιον εμμύρη, κακομύρη, δεν ξέρω και εγώ τι είναι αυτός, ας πούμε, που όπου το, πώς να το πούμε, ο καλύτερος από αυτούς έχει ρίξει τον πατέρα του. Με πασικόπημα. Λοιπόν, ναι. Και έρχεται και αγοράζει νησιά. Δηλαδή, μιλάμε για μια κατάσταση η οποία μας μετατρέπει σε αποχωρητήριο της διεθνούς αγοράς. Ποιος θα έρθει τώρα σοβαρά να επενδύσει εδώ? Κάποιος σοβαρός επενδυτής εννοώ. Τώρα, αυτή η επιμονή, αφού το διαπιστώνουν και οι ίδιοι, και βεβαίως η μόνη πηγή χρημάτων εσόδων, τα οποία πηγαίνουν απευθείας βεβαίως στους δανειστές, ναι, πηγαίνουν στο κογλύφους, είναι αυτή η περιβόητη υπόθεση του χαρατσιού. Ναι. Όπου δεν σηκώνουν κουβέντα. Ναι. Και για το 13 και για το 14, και θα πάει και εσαΐ όλη αυτή η ιστορία, όσο τέλος πάντων βρισκόμαστε κάτω από αυτή τη μέγγενη. Ναι. Στα υπόλοιπα δεν βλέπουν, δεν διαπιστώνουν ότι πιο ανταγωνιστική θα γίνει η οικονομία αν πέσει ο ΦΠΑ, πιο ανταγωνιστική θα γίνει η οικονομία μας και θα έχουμε και περισσότερα έσοδα, αν πούμε στη λογική των καταστημάτων εστίασης. Αν γίνουν δηλαδή 2-3 τέτοιες, 5 κινήσεις, θα λειτουργήσει η αγορά, θα υπάρχουν θέσεις εργασίας, θα προκύψουν υπό την έννοια αυτή, αλλά και θα συγκεντρωθούν κάποια έσοδα. Κάποια. Το θέμα είναι. Γιατί αυτή η επιμονή τους? Εγώ νομίζω ότι εδώ που έχουμε φτάσει, ούτε αυτό θα λειτουργήσει. Δηλαδή, έχουμε τρομακτική στέρηση τζίρου. Τρομακτική στέρηση τζίρου. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το μέσο ελληνικό νοικοκυριό αντιμετωπίζει ένα τρομακτικό έλλειμμα. Το έλλειμμα αυτή τη στιγμή του ελληνικού νοικοκυριού το 2012 κατέληξε να είναι περίπου στο 18% επί του ΑΕΠ. Από περίπου 6% όταν ξεκίνησε η κρίση. Δηλαδή, τι εννοούμε έλλειμμα? Ναι. Είναι αυτό το εισόδημα που του λείπει για να καλύψει βασικές καταναλωτικές δαπάνες. Και αυτή ήταν και η όλη προσπάθεια. Τι κάνανε με την πολιτική τους? Μεταφέρανε το δημοσιονομικό έλλειμμα από τον κρατικό προϋπολογισμό στο έλλειμμα του προϋπολογισμού του νοικοκυριού. Σωστά, σωστά. Αυτό το έλλειμμα, εάν δεν καλυφθεί, ναι, ναι, όποιο δημοσιονομικό μέτρο και να πάρει κανείς, ναι, είναι εντελώς βραχίδιο, ακόμη και αν είναι θετικό. Όπως για παράδειγμα η μείωση του ΦΠΑ. Το μόνο που θα γίνει με τη μείωση του ΦΠΑ θα είναι μόνο να βοηθήσει συγκεκριμένους θύλακες της τουριστικής περίοδου και τίποτα άλλο. Διότι ο Έλληνας δεν έχει να ξοδέψει. Και το χειρότερο από αυτό είναι ότι όχι μόνο δεν έχει να ξοδέψει, δεν έχει και να δανειστεί για να ξοδέψει, όπως έκανε την προηγούμενη δεκαετία. Σωστά. Οπότε και να μειώσει το ΦΠΑ δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα. Ήδη η αγορά κινείται χωρίς σκοπή αποδείξεων και καλά κάνει. Ναι. Καλά κάνει για επιβίωση. Δεν μπορεί να επιβιώσει διαφορετικά. Τώρα να ρωτήσω κάτι τελευταίο, αν μου επιτρέπετε. Εχθές διάβαζα τη δήλωση που έκανε ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου. Ναι. Και δεν νομίζω ότι είναι τυχαία η δήλωσή του. Δηλαδή δεν μπορεί να την έκανε μόνος του, να πήρε μια πρωτοβουλία. Απλά δεν θέλησε να την κάνει η πολιτική ηγεσία της Κύπρου. Με συνεννόηση γίνονται αυτά, τώρα μην κρυβόμαστε. Ναι, λοιπόν, ναι. Και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ. Εάν επιμείνετε στην εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας, είπε στην Τρόικα, εμείς επιστρέφουμε στην κυπριακή λίρα. Ναι. Πέστε μου αν υπάρχει πραγματικότητα στο λόγο τέλος πάντων της πολιτικο-εκκλησιαστικής ηγεσίας κάτω στο νησί. Δεν νομίζω ότι έχει, το εννοεί πραγματικά, η ηγεσία της Κύπρου αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι είναι μία δήλωση που αφορά κατά κύριο λόγο την εσωτερική κατανάλωση του νησιού, δηλαδή για το λαό του. Mm-hmm. Διότι ξέρουμε πολύ καλά ότι η Τρόικα μπορεί να ακολουθήσει και το άλλο μονοπάτι. Δεν είναι απαραίτητα να υπογράψει δανειακές συμβάσεις τύπου σαν και αυτές, δηλαδή τις δανειακές που επέβαλαν στην Ελλάδα. Mm-hmm. Λόγω του συλλογισμού, το πολιτικό προσωπικό εδώ είναι το σύλλογο, οπότε ξεκαθαρίζει. Εκεί λοιπόν που είναι λιγάκι πιο τσιτωμένα τα πράγματα, μπορεί να ακολουθήσει την πορεία της Πορτογαλίας ή της Ιρλανδίας, που δεν υπέγραψαν τέτοιες συμβάσεις. Παρ' όλα αυτά όμως, η κατάστασή τους είναι πραγματικά. Δεν είναι καλή, είναι τραγική. Τραγική. Τραγική, ειδικά για την Πορτογαλία. Άλλωστε, οι Πορτογάλοι είναι στους δρόμους. Ναι. Και είναι στους δρόμους όχι μόνοι τους, αλλά με τις ενόπλες δυνάμεις μαζί. Ναι. Λοιπόν, οπότε δεν είναι το θέμα να υπογράψουν μια σύμβαση. Mm-hmm. Το θέμα είναι, θα βάλεις επιτρόπους να σου καθορίζουν
πώς θα αναπνέει ο λαός σου. Mm-hmm. Γιατί εδώ πέρα έχουμε φτάσει ακριβώς αυτό. Δηλαδή, ακόμη και η αναπνοή. Ναι, τώρα να φτάνει ο πρωθυπουργός να απευθύνεται στους υπαλλήλους ναι, και οι υπάλληλοι να του λένε όχι, γεια σου. Νομίζω τώρα πλέον έχει χάσει το νόημα οποιαδήποτε παρουσία πολιτικού συστήματος κτλ. Το οποίο δεν υφίσταται. Ναι, δεν υπάρχει τίποτα πολύ. Δεν υφίσταται. Κύριε Καζάκη, θα ήθελα να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.